Έλα. Να περιμένω διαφημίσεις. Έλα εδώ να κάνεις μια είσοδο. Παπούτσια εκπληκτικά. Τι κάνεις, Λόρα μου. Καλά είσαι. Νομίζω πάρα πολύ ωραία τη ώρα. Είσαι υπέροχη. Σας ευχαριστώ και εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πάει βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Πάει, πάει. Πάει. Άμα το λένε τα βόρεια, ναι. Λοιπόν, καλά καταλάβατε, αμέσως. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και στον Άπλιο, από όπου μας στέλνει μήνυμα ο φίλος μας ο Αντώνης, πολλά φιλάκια και Αντώνη μου. Και θέλω εγώ στο σημείο να πω αυτό κάτι. Δεν ξέρω αν εσείς δεν έχετε τέλει μπροστά. Πείτε μου σε ποια άλλη εκπομπή κάνει post στο Facebook η αρχισυντάκτρια και γράφει «Περνάτε ωραία εκεί κάτω, γιατί εδώ πάνω τα σπάμε». Μαρία, είσαι τρέλη. Και έτσι θα πάρετε και μια εικόνα για πώς μοιάζει ο αφανής ήρωας Παύλα Μαρία Γιαχνάκη, έτσι. Λοιπόν, στο Facebook θα δείτε εκεί. Είναι και υπέρλαμπη με το μαλλί εδώ στο πλάι. Χαμό σα λέω. Λοιπόν. Φλόρα μου, τι κάνει, καλά είσαι. Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ. Έχω πάρα πολύ καιρό να σα δω και πολύ χαίρομαι που είσαι εδώ. Χαίρομαι που είμαι εδώ, πραγματικά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τα πολύ ωραία, ευχάριστα επαγγελματικά σου νέα. Μπράβο, σε γουστάρω. Σε παλιό. Ωραία. Το λέω αυτό γιατί θα εμφανίζεσαι σε έναν παλιό ιστορικό αγαπημένο χώρο που έχει μετανομαστεί πλέον. Ήταν το Wild Rose κάποτε. Ακριβώς. Που δεν ξέρω τώρα, εσύ ήσουν στην Αθήνα τότε, στις καλές χρυσές εποχές. 95, 96. 95 πήγαινε στο σχολείο, να πει όλοι οι παιδιά. Ναι, γιατί εσύ ήσουν στην Κύπρο. Εγώ ναι. Για πες μας λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό. Σε πάμε μαλακά, αλλά μετά μην ανησυχείς. Το έχουμε αλλάξει τώρα το όνομα. Ναι. Κάμας. Κάμας. Πανεπιστημίου 10. Όπου και ξεκινάτε από αύριο τις εμφανίσεις. Ναι, ναι, αύριο είναι η πρεμιέρα μας. Πρεμιέρα. Καλή επιτυχία. Θέλω να σας πω ότι η Φλόρα Θεοδόρου πλέον δεν είναι η Φλόρα Θεοδόρου απλά, είναι η Secret. Μιλάμε για ένα ντουέτο. Ναι. Πες ένα φωνητικό ντουέτο. Ναι. Που κάποτε παίζουμε με DJ. Half playback. Βλέπουμε και εδώ πλάνα από τις πρόβες σας. Ωραία. Συγγνώμη, Χρήστο Δάντη, τραγουδάς. Θα σου πω. Α, δεν υπάρχει. Σε ποια. Έτυχε. Θα σου πω γι' αυτό, παιδιά, θα σας πω. Ήτανε βραδιά για την αστυνομία. Είναι άδικο αυτό που γίνεται τώρα. Είναι άδικο. Ποιο είναι άδικο. Τραγουδάτε και Χρήστο Δάντη. Αυτός ο Πάνος. Είσαι πολύ μπροστά. Αυτός εκεί πέρα δίπλα, παιδιά. Αυτός, ο συνεργάτης μου. Τι έκανε αυτός. Θα σου πω τι έκανε. Για πες μου τι έκανε. Λοιπόν, ξεκινάμε ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Ένα τραγούδι. Ναι, ναι. Το κάνουμε να τρελαθώ. Ναι. Έτσι. Που λέω εγώ το αυτό, λέει ο άλλος το άλλο αυτό και του λέω κάποια στιγμή κάνουμε να τρελαθώ. Και έχει την πάρα πολύ ωραία ιδέα μπροστά στο συνεργάτη εκεί πέρα της εκπομπής που ήρθαν να μας τραβήξουν να κάνει αυτή την ωραία τσαχπινιά. Μίξη. Ναι, και με το που το βλέπει η άλλη, τελείωσε, αυτό θα κάνουμε, πάμε, πάμε. Να σου πω όμως κάτι. Μου αρέσει πάρα πολύ μια γυναίκα σαν και εσένα που είσαι πολύ συνειδητοποιημένη και δεν σε πειράζει να κάνεις ακόμα και την πλάκα σου με το τραγούδι ενός του πρώην συζύγου σου, έτσι, ναι. Γιατί ο Χρήστος Δάντης ήταν ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή σου, κακά τα ψέματα. Βέβαια. Και μάλιστα έχεις περάσει και δύσκολα, δεν έχεις περάσει και εύκολα, Φλόρα μου. Κοίταξε, σε όλους τους χωρισμούς οι άνθρωποι περνάνε δύσκολα. Όχι, περνάνε και εύκολα, γιατί άμα θες να χωρίσεις, περνάς μια χαρά μετά. Α, δεν το σκέφτηκα έτσι. Γι' αυτό ρωτάμε. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω αν όταν ήσασταν μαζί με τον Χρήστο, έτσι, εδώ είχες φωνάρα, μπορούσες να κάνεις μεγάλη καριέρα, ή είχες αποφασίσει να μείνεις σπίτι σου. Για τον Χρήστο, λόγω του Χρήστου. Ξέρεις τι ωραία μουσακά φτιάχνω εγώ. Το ξέρω ότι φτιάχνεις όλη ώρα μουσακά. Όλο αυτό σε είχε πληγώσει, το ότι τελικά μπορούσες να κάνεις μεγάλη καριέρα και επέλεξες τελικά το σπίτι και το μουσακά και να αφοσιωθείς στον Χρήστο. Και τελικά μετά από όλα αυτά που έγιναν, και έφυγε ο Χρήστος. Τι όμως θα κάνετε. Κοίταξε. Δεν με πληγώνει αυτό. Δεν με πληγώνει γιατί. Εντάξει, ήταν και δική μου επιλογή αυτό. Αυτό θα λέγα. Δεν ήταν μόνο δική σου επιλογή. Ήταν κάτι που στο είχε ζητήσει και ο Χρήστος Δάντης. Εντάξει. Όχι, εγώ θα πω ότι ήταν δική μου επιλογή και δεν μου αρέσει να μετανιώνω για πράγματα που έχω κάνει. Γιατί μετά. Εντάξει, αλίμονο. Να μετανιώνουμε για τις αποφάσεις που παίρνουμε και τη δεθάει. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό το πράγμα. Εσύ, Φλόρα μου, συγγνώμη, Ολγινάκη μου. Θα σου πω κάτι τώρα, έτσι. Γιατί σε έχω δει και σε άλλες εκπομπές στο παρελθόν που μιλάς για τη δουλειά σου και όλα αυτά. Ναι.
Εγώ τώρα σου μιλάω σαν να είμαι τηλεθεάτρια. Ειλικρινά δεν πάω να βγάλω κάτι. Έχω παρατηρήσει το εξής όμως. Όποτε μιλάμε για τον Χρήστο Δάντη, η φωνή σου αλλάζει και δεν ξέρω. Μου έρχεται να κλάψω, να σου πω ψέματα. Όχι, όχι. Νιώθω ότι συγκινείσαι πάρα πολύ με όλη αυτή την ιστορία και το πρόσωπο. Αυτό είναι κάτι παλιό, παιδιά. Έχει τελειώσει για μένα, έχει τελειώσει οριστικά αυτό το πράγμα. Σίγουρα, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Είναι πολύ παλιό και ξέρεις, το θυμάμαι να το πω ή πρέπει να το συζητήσω. Καλή ώρα τώρα που είμαστε εδώ και με ρωτάτε. Δεν είναι μέσα στην καθημερινότητά μου αυτό πια. Έχει περάσει, έχει τελειώσει. Είναι παλιό για μένα αυτό. Ξέρεις τι κάνω εγώ καμιά φορά. Ξέρεις τι κάνω καμιά φορά. Γιατί έχω βρεθεί σε περίπου αντίστοιχη φάση. Αυτά που λες, τα έλεγα για να τα ακούω και να τα πιστεύω. Ναι. Δεν σου λέω ότι το κάνεις και εσύ τώρα αυτό. Κοίτα, ειλικρινά το λέω. Κοίτα. Όχι, δεν θα μου φυλάσει τα βράδια αυτά. Όχι, έτσι. Δεν ήμουν φίλη σου, θα σου λέγα για τον Χρήστο. Τώρα δεν στο λέω εγώ, για τη Μινικολέτα. Κοίταξε, είμαι καλά. Γι' αυτό και ο συνεργάτης μου μπορεί να μου κάνει πλάκα πάνω σε αυτό. Ξέρει ότι δεν θα στενοχωρηθώ, δεν θα πάρει. Θα τραγουδάς λοιπόν στο μαγαζί που θα εμφανίζεσαι σε τραγούδια του Χρήστου Δάντη. Γιατί αυτό έγινε και για πλάκα, μας είπες τώρα. Ναι, έγινε για πλάκα. Τραγουδάω ένα τραγούδι, το Αναπάντητες Κλήσεις, που μου αρέσει πάρα πολύ. Που το έχει γράψει. Που το τραγουδάει η Παπαρίζου. Το έχει γράψει. Έχετε επαφές με τον Χρήστο Δάντη, μιλάτε. Όχι, όχι, καθόλου. Όχι, σε ενοχλεί αυτό. Όχι. Όχι. Αυτό νομίζω είναι το σωστό. Γιατί? Γιατί ρε Φλόρα μου. Μα είναι δυνατόν, παιδιά. Η πρώην σύζυγη δεν πρέπει να μιλάνε. Όχι, βέβαια. Δεν χρειάζεται. Αυτό είναι δική σου. Αν δεν χρειάζεται. Εγώ συμφωνώ 100%. Αν δεν χρειάζεται, γιατί να μιλήσουμε να πούμε τι. Φλόρα μου, αυτό είναι δική σου επιλογή, δηλαδή. Το ότι δεν μιλάτε πια. Δεν το έχω σκεφτεί έτσι. Προέκυψε. Προέκυψε αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ανθρώπινο, αν μπορείς να μας πεις τώρα, γιατί εντάξει, είμαστε και στην τηλεόραση. Όταν είδες τα βαφτίσια του Χρήστου και της Τζέννης με το παιδί τους, πώς αισθάνθηκες? Αναπάντητες Κλήσεις. Όσο μπορείς, ανθρώπινα και γυναικεία. Πώς αισθάνθηκα? Ναι, γιατί έχει προχωρήσει τη ζωή του και εσύ όχι ακόμη. Δεν το ξέρουμε. Ενώ όχι ακόμη να κάνεις παιδί, να το προχωρήσεις οικογενειακά. Κοίταξε. Εγώ δεν σκέφτομαι να ξαναπαντρευτώ. Δεν θα ξαναπαντευτείς. Όχι. Okay. Ναι, καλά. Θα σου έρθει από εκεί που θα σου πω εγώ και που ξέρω. Κοίταξε, δεν είμαι και πολύ του γάμου του νηφίκου. Έτσι κι αλλιώς και πριν δεν ήμουν. Μη με κοροϊδέψεις. Αλήθεια σου. Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Λέγαμε πριν, γιατί μιλάγαμε στο διάλειμμα, ότι είμαστε τυχαίνοι. Αρκετά αύρος. Που είσαι τη οικογένεια. Πάλι λέω για το ζώδιο. Εγώ έτσι όπως σε κόβω, που δεν σε ξέρω και πολύ καιρό, πιστεύω ότι ήδη έχει σκεφτεί και τα παιδάκια σου και την οικογένειά σου με την καλή την έννοια. Βλέπεις? Όχι, παιδιά, όχι. Ναι, αλλά θέλω να μου απαντήσεις όταν είδες αυτή την εικόνα, πώς αισθάνθηκες? Πώς αισθάνθηκες? Δεν αισθάνθηκα και πολύ βολικά. Ναι, παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή τώρα, τι να σας πω. Λέτε τώρα. Αλλά το καταλαβαίνω και το κατανοώ αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι, όταν τελειώσει μία σχέση, άλλοι πονάνε περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι και καθόλου. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα όμως, το αφήνουμε αυτό και προχωράμε. Αλίμονο να κολλάμε σε κάτι και να μένουμε εκεί και να μην μπορούμε να σκεφτούμε και να κάνουμε τίποτα άλλο. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν θα ξαναπαντευτείς, θα κάνεις παιδί εκτός γάμου? Δηλαδή, ποιος? Παιδί, εσύ. Όχι, δεν θέλω να κάνω παιδί. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο τη Φλόρα. Ο έρωτας περνάει με έρωτα? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Όχι. Ο χρόνος δηλαδή τον κάνει να φύγει? Ναι, βέβαια. Και άμα τύχει και ερωτευτεί σε έναν άνθρωπο, λέμε εγώ τώρα π.χ. είσαι με έναν άνθρωπο και είσαστε πάρα πολύ ερωτευμένοι. Ναι. Μπορεί αυτό να έχει βοηθήσει στο ότι ο Χρήστος Δάντης είναι ένα κεφάλαιο που έχει τελειώσει οριστικά στη ζωή σου? Κοίταξε, αν είμαι με έναν άνθρωπο τώρα και είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη, λοιπόν. Ναι. Επειδή μιλάμε για τώρα και έχουμε. Μισό λεπτάκι. Αυτό θέλω να περίμενε λίγο. Περίμενε, μην με μπερδεύει. Άσε, γιατί το έχει τώρα, το έχει το. Επειδή λοιπόν αυτό είναι παλιό. Ναι. Αυτό έχει περάσει ήδη. Πολύ ωραία. Καταλαβαίνω. Ωραία, πάει το παλιό, το καινούργιο. Είσαι έτοιμη να ερωτευτείς? Να πάει όλα, παιδιά. Έχω ακούσει ότι... Μισό λεπτάκι. Έχω ακούσει ότι είσαι τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ ερωτευμένη με έναν 40χρονο επιχειρηματία από την Κύπρο. Ισχύουν οι φήμες? Έλε, πες μας. Εμείς χαιρόμαστε με αυτά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Στο λέμε σαν την καρδιά μου. Είμαι πάρα πολύ καλά. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ καλά. Έλα τώρα, από σένα δεν περίμενα τέτοια απάντηση. Περίμενε λίγο να σου πω, μα κοίτα πώς μου κάνει. Έλε, πες ότι θες εσύ. Λοιπόν, αλλά και έτσι να είναι, επειδή είναι κάτι, και αν υπάρχει, πολύ καινούριο, δεν είναι λογικό, δηλαδή και στους φίλους σου να μην το
να μην το πεις, πόσο μάλλον να βγεις στη τηλεόραση και να το μάθει και η μάμα του. Να το μάθουν οι φίλοι από εδώ. Να το μάθει η μαμά του και να φωνάζει μετά. Από τη στιγμή που δεν ξέρεις τι και πώς, νομίζω τα πολύ βαρύγδουπα, τι έλεγε πριν ο Αρναούτογλου. Καλά τα έλεγε. Πολύ σωστά. Σημασία έχει, Φλόρα μου, αυτό που παρατηρώ εγώ. Δεν ξέρω τι κάνεις τα προσωπικά σου, ελπίζω να είναι καλά. Αυτό που έχω καταλάβει τον τελευταίο καιρό. Είμαι εγώ μέσα μου πολύ. Είναι καλά. Ότι σου πάνε όλα καλά. Ναι. Και τα επαγγελματικά. Ναι. Και οι διαγωνισμοί. Ναι. Τραγουδιού. Το Euro Voice. Το Euro Voice, φυσικά. Mm. Που πήρες και το βραβείο σου. Όλα υπέροχα. Ναι. Θα σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο αφορά τα επαγγελματικά και σου. Εμείς σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ. Κάμας Πανεπιστημίου 10 θα έρθουμε να σε δούμε όλο το παρεάκι εδώ να γίνει χαμός. Mm. Γιατί ξέρω ότι έχω ακούσει. Έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ. Ποιες μέρες. Θα είμαστε εκεί κάθε Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή. Και άλλες μέρες θα κάνουμε βόλτες όλη την Ελλάδα και θα πάμε και Κύπρο. Σούπερ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό και είμαι και πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό και ήθελα πολύ να έρθω και να σας το πω. Και εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι Άβριο. Που σε βλέπουμε τόσο χαρούμενοι. Και δεν μιλάω μόνο για την επαγγελματικά σου. Έχει κάνει και φοβερό τατουάζ. Ναι. 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 Συγγνώμη, να το δείξω λίγο. Ορίστε. Δεν μπορείς να το δεις, είναι πολύ μεγάλο. Το βλέπετε, παιδιά. Αμάν, είναι πολύ ωραίο. Τέλειο. Τέλειο, δεν είναι. Δεν μπορούσα να με το δείξω. Φλόρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου πω κάτι. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα πραγματικά. Καλά. Και όλους. Ξέρεις ποια ταινία βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους? Όχι, για πες. Το Underworld, το 4 στην ουσία, που το περιμέναμε όλοι πώς και πώς. Γιατί είναι η επιστροφή στην ουσία και της Kate Beckinsale, μιας και στο τρίτο. Ήταν άλλη πρωταγωνίστρια. Ναι. Λοιπόν, για αυτόν τον λόγο, σε πολύ λίγο εδώ στο Medistar, θα έχουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Σατσίδη, όπου και της πήρε συνέντευξη. Δηλαδή